Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Το κλείσιμο της σχολής νοσηλευτικής στο Δημότυχο στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ Συρίγου και Δημοτών στην Ορεστιάδα. Ευρωσπάς, 20.000 αιτήσεις για τον Εύρο, 5.000 άτομα θα κάνουν διακοπές στο νομό. Τσουνάμι υποβολής τροποποιητικών λόγω λαθών στις προσυμπληρωματικές δηλώσεις, 6 στις 10 χρειάζονται διορθώσεις. Γιάννης Γλίνιας, περιμένουμε τα υδροπλάνα στη Σαμοθράκη και στηρίζουμε το εγχείρημα της περιφέρειας. Εδραίωση της Αλεξανδρούπολης ως του βασικού λιμένος εξαγωγής προϊόντων για τις δυτικές χώρες του Ευξήνου Πόντου. Στόχος την επόμενη δεκαετία να ενωθεί η Αλεξανδρούπολη με την Κωνσταντζά, που απέχει από την Αλεξανδρούπολη 450 χιλιόμετρα και από την Οδυσσό 540 χιλιόμετρα μέσω ταχύτατων σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητόδρομων, αγωγών, φυσικού αερίου και καλωδίων με οπτικές ίνες. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του πρώην Υφυπουργού Παιδείας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του κ. Άγγελου Συρίγου, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Θράκη και τις αξίες της στο πλαίσιο του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος που έγινε στην Ορεστιάδα. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση θα μπορούσε να επιτευχθεί, όπως είπε, και η ανάπτυξη του Βορείου Εύρου και να αναστραφεί η πληθυσμιακή κατάρρευση με μια ανάπτυξη που θα πατάει στην Αλεξανδρούπολη και θα εξαπλώνεται όμως σε όλο το μήκος του Εύρου. Ένας ζωηρός διάλογος με έντονο προβληματισμό ήταν αυτός που εξελίχθηκε στο περιθώριο της Εσπερίδας με θέμα «Η Θράκη και οι αξίες της» στο πλαίσιο του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος στην Ορεστιάδα, ανάμεσα στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Άγγελο Συρίγο και σε δημότες που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν τα ερωτήματα που απίθυναν δημότες στον κύριο Συρίγο αφορούσαν στην εγκατάλειψη του Βορείου Εύρου και στην ολοένα επιδεινούμενη πληθυσμιακή συρρήκνωσή του, με την κυβέρνηση, όπως είπαν, να μην παίρνει κανένα δραστικό μέτρο συγκράτησης και ενίσχυσης του κόσμου στην περιοχή. Προτάσεις υπάρχουν, όπως ανέφεραν οι κάτοικοι, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βοηθητικά ως προς σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας την απορία τους πως ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδι, όπως λέγεται, από τους κυβερνώντες στα δημοσιονομικά της χώρας. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει και μάλιστα σε έντονο ύφος από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού, υπενθυμίζοντας πως από τη στιγμή που η χώρα μας ακόμη χρωστάει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, η θηλιά παραμένει και δεν μας επιτρέπεται να ασκήσουμε την πολιτική που θα θέλαμε. Ο κύριος Συρίγος ανέλησε το σκεπτικό του για το πόσο Βόρειος Εύρος μπορεί να βοηθηθεί, φέρνοντας το αποτρεπτικό παράδειγμα των μεγαλοπόλεων και των μαύρων τρυπών που ρουφάνε τα πάντα, όπως συμβαίνει σε Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδρεια. Εμείς, όπως ισχυρίστηκε, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στα δικά μας πόδια, ως ανάχωμα στις μαύρες τρύπες και σε ένα γεωστρατηγικό άξονα εμπροκειμένο που θα ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και θα εξαπλώνεται σε όλη την ραχοκουκαλιά του Εύρου με μια ευρύτερη η ανάπτυξη που θα διαχέεται σε όλο τον νομό. Αντιλαμβάνομαι πως είναι να μιλάς σε μια περιοχή η οποία έχει χάσει σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της από την τελευταία απογραφή μέχρι την πρόσφατη, προτελευταία απογραφή μέχρι την πρόσφατη, και να μιλάς για την Αλεξανδρούπολη. Φαίνεται αστείο και ειρωνικό. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβουμε τι σημασία έχει αυτό για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Αναφερθήκατε στην Κωνσταντινούπολη. Στη Γαλλία χωρίζουν τις πόλεις που έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό σε μεγαπόλεις. Μεγαπόλεις αυτή τη στιγμή στη λεκάνη της Μεσογείου είναι δύο. Είναι η Αλεξάνδρεια, έχει φτάσει 13 εκατομμύρια κατοίκους, και η Κωνσταντινούπολη. Αυτές έχουν το χαρακτηριστικό ότι λειτουργούν όπως οι μαύρες τρύπες στο διάστημα. Οι μαύρες τρύπες ρουφάνε την ύλη, ρουφάνε όλα τα αστέρια που παίρνανε από δίπλα, ρουφάνε τα πάντα. Εκείνο το οποίο προτείνω είναι μια ανάπτυξη που θα βασίζεται σε εμάς ως ανάχωμα στη μαύρη τρύπα. Χαίρομαι όταν βλέπω την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, η οποία συνδέεται με τον τουρισμό από την Τουρκία. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να μην σας πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ. Άκουσα αυτό που είπε
ο κύριος Κωστίδης. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα φέρνει φοιτητές από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία. Ήταν ένα θέμα που όταν ήμουν υπουργός παιδείας μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Δαγκώνομαι όταν τα ακούω. Για ποιο λόγο? Φοβούμαι να δω στην Ορεστιάδα ένα πανεπιστήμιο με 3.000 νέους Τούρκους. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ανάπτυξη που θα πατάει στα δικά μας πόδια. Και τα δικά μας πόδια μοιραίως συνδέονται με τη δημιουργία ενός γεωστρατηγικού άξονα που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και περιλαμβάνει όλη τη ραχοκοκαλιά του Εύρου. Ο καθηγητής δεν έκρυψε την αντίθεσή του σε μια ανάπτυξη βασιζόμενη στη γειτονική χώρα, η οποία δεν έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό, αυτά είναι ευπρόσδεκτα όπως ξεκαθάρισε, αλλά σε μια ανάπτυξη περιίδρυσης, για παράδειγμα, ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα, το οποίο θα φιλοξενεί 3.000 Τούρκους φοιτητές. Πρόκειται για ένα σενάριο που ακούγεται ως εναλλακτική λύση από κάποιους, αλλά όπως υποστήριξε ο κύριος Συρίγος, δαγκώνεται σε μια τέτοια πρόταση. Τη φοβάται και δεν θέλει ούτε καν να τη σκεφτεί ως προοπτική στο αδιέξοδο του δημογραφικού. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που θα έρχεται από τις δικές μας δυνάμεις με βάση την τεράστια γεωπολιτική αλλαγή που μπορεί να συντελεστεί. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί από τη θέση που είναι. Ως υφυπουργός παιδείας λοιπόν, βοήθησα στο να διατηρηθούν τα τμήματα στην Ορεστιάδα, τα οποία υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ακούστε με ένα λεπτό, ακούστε με. Λοιπόν, βοήθησα στο να κρατηθούν τα τμήματα και να αυξηθεί ο αριθμός τους και βοήθησα στο να φτιαχτεί τμήμα ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δεν αφορά μόνο στον Εύρο, αφορά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, το 1999 έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις 156.000 μαθητές. Το 2024 φέτος έδωσαν 103.000 μαθητές. Μείωση κατά το 1/3. 156-103 από το 99 σήμερα, 25 χρόνια, δεν για τον Εύρο, είναι για όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό για να μην τρέφουμε και ψευδεστήσεις, ούτε μπορούμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ να εγκατασταθεί στο πανεπιστήμιο την ώρα που υπάρχουν τόσο λίγοι μαθητές. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθούμε. Εγώ έκανα ό,τι μπορώ λοιπόν από τη θέση που είχα για να κρατηθούν τα τμήματα εδώ πέρα στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο η νοσηλευτική, επειδή δεν τράβαγε, την αντικαταστήσαμε με τμήμα ψυχολογίας. Αυτό έκανα. Από εκεί πέρα, αν ο καθένας κάνει τη δουλειά του στο δικό του τομέα, πιστεύω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Όμως ο πρώην υφυπουργός δέχτηκε και τα βέλη ορισμένο για τη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, επιρρύπτοντας του ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έκανε τίποτα για να σώσει τη σχολή νοσηλευτική στο Δημότυχο. Ο κύριος Συρίγος πολύ ξεκάθαρα απάντησε πως αντιλαμβάνεται απόλυτα την αγωνία και την απελπισία που νιώθουν οι ευρύτες, αλλά ο καθένας από τη θέση στην οποία βρίσκεται κάνει ό,τι μπορεί. Το ίδιο έπραξε και ο ίδιος, βοηθώντας, όπως είπε, να διατηρηθούν τα τμήματα της Ορεστιάδας και να ιδρυθεί σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Είναι τόσο δύσκολο ο κ. Πρωθυπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός της πατρίδας μας, να αποφασίσει, να πει ότι τέλος, ο κάτοικος του Εύρου και της Θράκης θα πληρώσει 13% ΦΠΑ, να μην σας πω 3%. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Είναι ένας τρόπος να παραμείνει ο κόσμος στη Θράκη. Στο θέμα της ψυχολογίας που είπατε, μπράβο σας και πραγματικά με δικές από το βουλές με τη δημοτική της, λέγομαι Γιώργος Μανάκας, και χαίρομαι πραγματικά που μερικές πρωτοβουλίες, κύριε Συρίγο, δεν χάθηκε αυτή η ευκαιρία του Δημοτήχου. Όμως χάθηκε τι? Χάθηκε η νοσηλευτική σχολή που, παρόα την πραγματικά ολιγορία των δημοτικών αρχών του Δημοτήχου, δεν έπρεπε να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπήρχε λόγος μεταφοράς της. Διότι ο βασικός λόγος είναι ο εξής. Είναι φοιτητές οι οποίοι μένουν στον τόπο, παρακολουθούν τα εργαστήρια και κυρίως ενισχύουν ένα περιφερειακό νοσοκομείο που είναι νευραλικής σημασίας. Για ποιο λόγο λοιπόν για αυτές τις ενέργειες μείωση του ΦΠΑ στον Εύρο, στη Θράκη και φυσικά παραμονή του τμήματος νοσηλευτικής στο Δημότυχο.
Μια σχολή ψυχολογίας η οποία θα είναι βιώσιμη και δεν θα έχει τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισε το τμήμα νοσηλευτικής. Ένα τμήμα που όταν το είδε για πρώτη φορά, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν πίστευε σε αυτό που έβλεπε. Ήταν το πιο άθλιο κτίριο σε ΑΕΗ σε όλη τη χώρα, χωρίς προσωπικό και με πολλά προβλήματα που δυσκόλευαν τη φοιτητική ζωή. Λέγοντας πως έφρυτο όποιος άκουγε ότι οι φοιτητές χρωστούν 20 αδίδακτα μαθήματα με αποτέλεσμα χρόνο με το χρόνο να καταραίει και να οδηγείται στο κλείσιμο. Η νοσηλευτική, τόνισε ο κύριος Συρίγος, δεν τράβαγε. Γι' αυτό και την αντικατέστησαν με μία άλλη, αλλά δυναμική σχολή που θα φέρνει ετησίως 50 με 60 φοιτητές. Νοσηλευτική σχολή πρόπερσι πήρε έναν, πέρσι πήρε τρεις ή τέσσερις και φέτος πήρε 7, εκ των οποίων δεν ξέρω πόσοι, φέτος το 23-24, δεν ξέρω πόσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν τελικά. Μιλάμε για ένα άθλιο κτίριο, το χειρότερο πανεπιστημιακό κτίριο που έχω δει στην Ελλάδα, το κτίριο της νοσηλευτικής, δεν έχω δει χειρότερο στην Ελλάδα. Ήρθα με τον κύριο Μίτκα, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής για την Ανώτερη Διεκπαίδευση. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν το είδαμε. Δυστυχώς. Και επιπλέον πρέπει να έχουμε, επομένως μιλάμε συνολικά τα τρία τελευταία χρόνια, να έχουν μπει 12 άτομα. Και φέρνουμε ένα τμήμα ψυχολογίας, το οποίο θα φέρει τουλάχιστον 50-60 φοιτητές ανά έτος, δυναμικό από τα τμήματα εκείνα που αναπτύσσονται. Το χτύπημα στο τμήμα νοσηλευτικής έγινε διότι μετετράπει το 2018 από ΤΕΗ σε ΑΕΗ και απαιτήθηκε οι καθηγητές που διδάσκουν να έχουν διδακτορικό. Στην περιοχή εκείνη που είχαν διδακτορικό για να μπορούν να διδάξουν ήταν 2 γιατροί, επομένως υπήρχαν φοιτητές στο τμήμα νοσηλευτικής οι οποίοι χρωστάγανε 20 αδίδακτα μαθήματα. Δεν ήταν ότι τα χρωστάγανε, δεν είχαν πάει να τα δώσουν. Ήταν αδίδακτα. Όποιος το ακούει αυτό, φρύτη. Αυτή είναι η νοσηλευτική για την οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να κοπούμε για να παραμείνει. Είχαν προκηρυχθεί θέσεις, είχαν προκηρυχθεί, είχαν καλυφθεί. Όχι. Δεν υπήρχε ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν να κοιτάζουμε ποια είναι τα πράγματα και καταλαβαίνω, και απευθύνομαι τώρα συνολικά, καταλαβαίνω και την αγωνία σας, καταλαβαίνω και την απελπισία που σας καταλαμβάνει πολλές φορές. Προτείνω κάτι το οποίο έχετε τη δυνατότητα να πιέσετε μέσω και των βουλευτών σας, μέσω και της παρουσίας σας, ως όραμα. Αυτό το λέω εγώ που έχω γεννηθεί στην Αθήνα και αγαπάω τη Θράκη. Αλλά βλέπω ταυτοχρόνως ότι αυτό αποτελεί προοπτική για το μέλλον, το οποίο θα στηρίξει όλη την περιοχή. Θα στηρίξει όσο θα θέλαμε το Βόρειο Εύρο. Όχι, θα προτιμούσα σαφώς να γίνει κάτι για το Βόρειο Εύρο. Αλλά ξέρω ότι η ανάπτυξη κατά κανόνα γίνεται δίπλα στη θάλασσα. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κατέθεσα αυτή την πρόταση. Το δημογραφικό και την ερημοποίηση του Βορείου Εύρου θέλησε να αναδείξει από τη δική του μεριά ως το μείζον θέμα του νομού ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλή, ο κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος μιλώντας στην εκδήλωση για τη Θράκη και τις αξίες της, περιέγραψε την δραματική κατάσταση που βιώνει η περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι για να εργαστούν και να προσφέρουν. Μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς βαρύγδουπες εκφράσεις, απλά και κατανοητά, περιέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα και όλα τα δραματικά που έπονται αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου για την περαιτέρω εγκατάλειψη του ακριτικού Εύρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε ανθρώπους να εργαστούν και να προσφέρουν. Λυπάμαι και θλίβομαι που τα χωριά μας ερημώνουν». Ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός, στο πλαίσιο του 13ου Παθρακικού Ανταμώματος που έγινε στην Ορεστιάδα και συγκεκριμένα στην Εσπέριδα με θέμα «Η Θράκη και οι αξίες της», μίλησε για τη Θράκη, για τον ευλογημένο αυτόν τόπο, αλλά δεν έκρυψε την αγωνία, την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του για τον Εύρο και δί για το βόρειο κομμάτι νομού, που χρόνο με το χρόνο γνωρίζει την ερημοποίηση και την ολοένα γιγάντωση του δημογραφικού. Ο σεβασμιότατος απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ανέφερε πως η συρρήκνωση του πληθυσμού είναι μείζον ζήτημα, ειδικά αν κάποιος το δει σε σύγκριση με το τι συμβαίνει και ποια είναι η πληθυσμιακή εξέλιξη της γειτονικής χώρας, επισημένοντας πως το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη συστράτευση όλων των δυνάμεων και πρόσθεσε πως όλοι μαζί πρέπει να βρούμε τη λύση για την αναστροφή αυτής της εικόνας, συμπληρώνοντας πως το Δημοκρίτιο, ο στρατός και η αστυνομία πράγματι συμβάλλουν και ενδυναμώνουν την περιοχή, αλλά η κατηφορική πορεία είναι πια πολύ μεγαλύτερη. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο έλεγα προηγουμένως στον κύριο Υπουργό είναι
η συρρήκνωση του πληθυσμού. Ένα μεγάλο γεγονός, ένα σπουδαίο γεγονός, όταν αυτό το γεγονός γίνει σε συσχέτιση με την γειτονική Αδριανούπολη και την γείτονα χώρα. Δυστυχώς, το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς, στερούμεθα από ανθρώπους. Δεν έχουμε ανθρώπους. Ανθρώπους για να εργαστούν, ανθρώπους για να προσφέρουν. Και βεβαίως πιστεύουμε πάρα πολύ ότι το Πανεπιστήμιο προσφέρει πάρα πολλά, ο στρατός, η αστυνομία και βεβαίως όλοι εσείς που έχετε την υπευθυνότητα είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση είτε ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ευελπιστούμε ότι μπορείτε να προσφέρετε πάρα πολλά έτσι ώστε να υπάρξει μια αντίστροφη μέτρηση σε αυτήν την κατοφερική πορεία που έχουμε πάρει. Λυπάμαι και θλίβομαι όταν βλέπω τα χωριά μας να ερημώνουν. Λυπάμαι όταν βλέπω γερασμένες ψυχές να ζητούν απελπισμένα βοήθεια. Λοιπόν, παραμένουμε στο ίδιο ζήτημα. Καταρχήν δεν θα κλάψουμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ωστόσο όμως, όπως καταλάβατε και από τα αποσπάσματα που είδατε κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι κλείνει η σχολή νοσηλευτικής και μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη δεν πάβει να στεναχωρεί, να προβληματίζει τους κατοίκους του Βορείου Εύρου, οι οποίοι περιμένουν την ανάπτυξη και όλα αυτά τα χρόνια ενώ ακούν δεν την βλέπουν αυτή την ανάπτυξη. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα δέχτηκε ο κύριος Συρίγος. Καταιγιστικές οι τοποθετήσεις των κατοίκων της Ορεστιάδας που παραβρέθηκαν στο πανθρακικό αντάμωμα. Ξεκάθαρος όμως και ο κύριος Συρίγος, αφού έκανε και μία σύντομη αναδρομή για όλους όσοι πραγματικά συνετέλεσαν σε αυτήν την προσπάθεια, έτσι τώρα το Δημότυχο να έχει μία καινούργια σχολή, βιώσιμη, γιατί αυτή είναι η στόχευση για τη σχολή ψυχολογίας. Ωστόσο, οι αναφορές που έκανε για τη σχολή νοσηλευτικής, για τους ανθρώπους που προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια, που εργάστηκαν, που, αλλά τελικά φτάσαμε στο σήμερα, θα καλησπέρα τον κύριο Κώστα Βαφιάδη, διότι ο κύριος Βαφιάδης ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε αυτή η σχολή να έστεκε όρθια και να προσέφερε όσα μπορούσε να προσφέρει στους φοιτητές που την επέλεγαν. Και έχει σημασία να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Ξαναλέω, όχι για να κλάψουμε πάνω από το χυμένο γάλα, γιατί τα δεδομένα είναι καινούργια και πρέπει να τα υποδεχτούμε με αισιοδοξία, αλλά γιατί δεν πάβει η σχολή νοσηλευτικής να είναι συνδεδεμένη με τον τόπο του Δημοτήχου. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, η τοπική κοινωνία, οι φορείς έχουν συνδεθεί αυτά τα 17 χρόνια, όπως και εμείς που διδάσκαμε, με τη σχολή, με τους φοιτητές της σχολής νοσηλευτικής. Και ως εκ τούτου υπάρχει μια πικρία, αν θέλετε μια απογοήτευση. Ευτυχώς υπάρχει αντιρροπιστική αυτή η κίνηση, που είναι η ίδρυση, η θεσμοθέτηση και η λειτουργία της σχολής ψυχολογίας τον επόμενο χρόνο, ώστε να αντιρροπιστεί λίγο αυτή η απώλεια. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Βαφιάδη, γι' αυτό και όσοι βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση κυρίως εστίασαν στη σχολή νοσηλευτικής και στη σχολή ψυχολογίας. Και γιατί έγινε όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί πράγματι οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου περιμένουν την ανάπτυξη, περιμένουν την ανάταση. Αντιθέτως όμως τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, το δημογραφικό μαστίζει, η πληθυσμιακή συρρήκνωση είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται κάθε μέρα, την μετέφερε και ο Μητροπολίτης Δημοτήχου, ο κύριος Δαμασκηνός. Και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτές τις δύο σχολές, η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι ευελπιστούν η σχολή ψυχολογίας να πάει καλά, να είναι το αντίβαρο, αν θέλετε, σε αυτήν την απόφαση που ελήφθη από την πλευρά του Υπουργού Παιδείας. Και είπε ο κύριος Συρίγος ότι τα πράγματα στη σχολή νοσηλευτικής, για να μην έχουμε αυταπάτες, δεν ήταν καθόλου καλά. Άρα μονόδρομος να την κλείσουμε και να την αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο βιώσιμο, κύριε Βαφιάδη. Κοιτάξτε, είναι σωστή αυτή η άποψη. Όντως, τα 17 αυτά χρόνια ήμασταν με το μετέωρο βήμα του πελαργού όσον αφορά και την ύπαρξη μονίμων καθηγητών αλλά και την ύπαρξη κτηριακών εγκαταστάσεων. Πράγματι, 17 χρόνια, όπως σας είπα, ήμασταν όπως ο πελαργός με ένα πόδι στον αέρα. Δυστυχώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η υδροκεφαλική ανάπτυξη της πρωτεύουσας του νομού Εύρου δεν πρέπει να ακολουθήσει το αποτυχημένο μοντέλο της Ελλάδος.
το αποτυχημένο μοντέλο της Ελλάδος με μια Αθήνα των 5 εκατομμυρίων ίσως και περισσότερο και με τα υπόλοιπα να πάσχουν. Αυτό είναι αυτό που λέτε, κύριε Βαφιάδη, είναι πολύ σημαντικό. Να κάνω μια μικρή επισήμανση. Και κάνουμε... ουσιαστικά τη τέταρτη έδρα στην Οριστιάδα. Και η αναμενόμενη ύπαρξη της σχολής, λειτουργία της σχολής αυτής, με το σκεπτικό ότι σε 1-2 χρόνια θα έχουμε και τη δεύτερη σχολή. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Δεν πρέπει να ξαναγίνουν τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Θα θεσπιστεί, σύντομα πρέπει να θεσπιστεί και η δεύτερη σχολή, για να μπορεί να γίνει η πέμπτη έδρα το διδημότυχο. Το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, δημογραφικά, αν θυμάμαι καλά, είναι κάτω από το ένα. Δηλαδή, φθήνουμε συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εδώ η πολιτεία να προσέξει, γιατί σε λίγο θα είναι, ο Βόρειος Εύρος θα είναι μια περιοχή γερόντων, θα είναι ένα απέραντο γεροκομείο. Κύριε Βαφιάδη, οι κάτοικοι οι οποίοι παρευρέθηκαν εξέφρασαν την αγωνία και τον προβληματισμό τους σε σχέση πάντα με την Αλεξανδρούπολη. Γιατί είπαν, εντάξει, πήρατε μια απόφαση να κλείσετε τη σχολή νοσηλευτικής, αλλά δεν την κλείνετε οριστικά. Την πάτε στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που όλα γιγαντώνονται και μεγενθύνονται, και αφήνετε, αυτό εννοούσαν, απογυμνωμένο τον Βόρειο Εύρο. Ναι, καλή σχολή ψυχολογίας. Γι' αυτό μάλιστα κάποιος κάτοικος είπε στον κύριο Συρίγο ότι θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για τις νέες εγκαταστάσεις της σχολής ψυχολογίας και να μην μείνουμε, λέει, στις εγκαταστάσεις του Δημαρχιακού Μεγάρου. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε με τη σχολή νοσηλευτικής. Όλες οι επισημάνσεις των κατοίκων ήταν εξαιρετικές, κύριε Βαφιάδη. Εξαιρετικές. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε πανελλαδικό, ίσως και παγκόσμιο φαινόμενο. Να έχουμε, να είμαστε έδρα δημαρχείου, δήμου, και να μην έχουμε δημαρχείο. Γιατί τελικά δεν υπήρχε άλλη λύση από ό,τι φαίνεται και αναγκάστηκε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να παραχωρήσει το Δημαρχείο. Φαντάζεστε, αυτή η κατάσταση να μείνει στα τα επόμενα 5, 6, 7, 10 χρόνια. 17 χρόνια κάναμε με την προηγούμενη σχολή. 17. Και δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Επομένως, πολύ σωστά επεσήμανα ότι πρέπει να τρέξει η διαδικασία των κτηριακών εγκαταστάσεων της νέας σχολής, η οποία θα φιλοξενήσει και την ψυχολογία τα επόμενα χρόνια, αλλά και, όπως σας είπα, το δεύτερο τμήμα, η δεύτερη σχολή, για να γίνουμε πέμπτη έδρα. Η θωράκιση γίνεται με νέους ανθρώπους των περιοχών. Δεν γίνεται μόνο με το στρατό και με την αστυνομία. Γίνεται με τη μεταφορά κρατικών δραστηριοτήτων από τη μεριά της πολιτείας. Δυστυχώς, εργοστάσια δεν μπορεί να χτίσει η πολιτεία. Το χτίζουν, τα φτιάχνουν οι ιδιώτες, παίρνοντας υπόψη τους άλλα κριτήρια. Ασφάλειας, απόστασης κτλ. Πολιτεία όμως μπορεί να μεταφέρει κρατικές δραστηριότητες. Ποιες είναι αυτές? Απλούστατα, σχολές. Πρέπει λοιπόν αυτό το πανεπιστήμιο που είναι διάσπαρτο, γιατί κάποιοι μπορεί να το κατηγορήσουν και αυτό. Ότι ξέρετε τι είναι αυτό τώρα, 5 πόλεις έχετε με ένα εδώ, ένα εκεί, ενώ συνήθως είναι μαζεμένα, υπάρχουν κάμπους κτλ. Είναι μια άλλη λογική αυτή. Στην περιοχή μας όμως, στη Θράκη, εξαιτίας και όλων των γνωστών θεμάτων, καταλαβαίνουν οι τηλεθέατες, είναι ανάγκη, απαιτείται η δημιουργία αυτών των σχολών για να μείνουν οι άνθρωποι, να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν μια διαφορετική δυναμική και να υπάρχει προοπτική και μέλλον για αυτή την περιοχή. Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι, επειδή κατάλαβα τι υπονοείτε για το πόσο πρέπει να στηριχτεί η Θράκη για ευνόητους λόγους λόγω της γειτονικής χώρας. Το είπανε ξεκάθαρα σε αυτή την εκδήλωση και ο κύριος Δαμασκηνός το είπε. Σε συνδυασμό όλος αυτός ο προβληματισμός, το τι γίνεται ακριβώς απέναντι, που εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία. Μάλιστα, ο κύριος Συρίγος, γιατί ακούστηκε μία πρόταση ότι ενδεχομένως για τον Βόρειο Εύρο θα ήταν μία λύση, ακούστηκε αυτό, να ιδρυθεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα ξενεί Βούλγαρους και Τούρκους φοιτητές. Και είπε ο κύριος Συρίγος, φοβάμαι, δαγκώνομαι σε μια τέτοια προοπτική 3.000 φοιτητών από την Τουρκία. Με το να εξηγήσει βέβαια έτσι τι εννοούσε με το φοβάμαι και δαγκώνομαι. Άλλο ο τουρισμός και η επισκεψιμότητα, άλλο η μόνιμη εγκατάσταση. Είναι όλα αυτά που συζητούμε. Άρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, να σταθούμε στα δικά μας τα πόδια και να δούμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε. Φυσικά είπε το πώς μπορούμε με επίκεντρο και άξονα την Αλεξανδρούπολη, είπε ο κύριος Συρίγος, και να εξαπλωθεί, να διαχυθεί αυτή η ανάπτυξη σε όλη τη τραχοκοκαλιά του Εύρου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων ανέπτυξε τη δική του πρόταση.
Πολύ σωστά. Βέβαια υπάρχουν εδώ και κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουμε. Παραδείγματος χάρη, αυτό το σχήμα οξύμορο, δηλαδή η ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής να είναι πολύ υψηλή. Ναι. Να είναι το 1,2. Ήδη ξεκινάμε με ένα εμπόδιο. Για ποιο λόγο μπήκε τόσο ψηλή βάση, ελάχιστη βάση εισαγωγής. Φοβάμαι να μην αυτό αποτελέσει ένα αντικίνητρο ή δυσκολία για να έχουμε την έλευση των 50-60 φοιτητών που θέλουμε, που προσδοκούμε το επόμενο έτος. Επίσης, ο νόμος Κεραμέως. Πρέπει αυτά να τα πούμε, να ξέρουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί να απαγορεύει στους δημοσίους υπαλλήλους να διδάξουν στις σχολές αυτές, κυρίως στην νοσηλευτική, όταν το Υπουργείο Υγείας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και ισχύει μάλιστα ότι ακόμα και σε σύνταξη να είναι οι διάφοροι εργαζόμενοι όπως οι γιατροί μπορούν να εργάζονται χωρίς περικοπή και επίσης μπορούν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και όταν εργάζονται στο δημόσιο τις ώρες που δεν εκτός ωραρίου εργασίας. Και επομένως διαρωτάται κάποιος, καλά, ένας γιατρός που έχει όλα τα προσόντα μπορεί να εργαστεί το απόγευμα, αλλά δεν μπορεί να διδάξει το απόγευμα. Nice. Ναι, είναι όλα αυτά τραγελαφικά και οξύμορα. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Τα είπαμε στο εγώ, τουλάχιστον το ανέφερα στον κύριο Πυρακάκη, όταν είχαμε και τη συνάντηση, την τελευταία συνάντηση, παρουσία του Δημάρχου και των τριών βουλευτών, και δεν μπορούσε να μου δώσει μια απάντηση. Και το εξήγησα ότι θα δημιουργήσετε πρόβλημα στη λειτουργία της σχολής νοσηλευτικής του χρόνου στο Δημότυχο και μετά στην Αλεξανδρούπολη. Διότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές ΠΕ με διδακτορικό οι οποίοι θα είναι άνεργοι με τέτοια προσόντα. Ή θα εργάζονται σίγουρα σε προκηρύξεις, θα είναι οι πρώτοι που θα προσληφθούν στο δημόσιο, άρα τους απαγορεύεται να διδάξουν, ή θα είναι στον ιδιωτικό τομέα με υψηλό μισθό και δεν θα έρθουν. Δεν μπορεί δηλαδή να καταλάβει κανένας γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις στους διαφόρους νόμους που δημιουργούν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε αυτά, κύριε Βαφιάδη, για να μην τα δούμε μπροστά μας, να μην τα βρούμε μπροστά μας, γιατί αν δεν πραγματικά διευθετηθούν, θα τα βρούμε μπροστά μας και μετά θα λέμε πάλι τι μας έφταιξε και πήγαν όλα στραβά, έτσι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία να το κάνει, αυτό που πρέπει να κάνουν οι δημοτικές αρχές, γιατί και αυτό επισημάνθηκε προχθές και μου άρεσε από έναν κάτοικο της Ορεστιάδας, γιατί το είπε ακριβώς όπως έπρεπε να το πει. Και αυτό που φωνάζουμε και εμείς. Και οι δημοτικές αρχές διαχρονικά είχαν ευθύνες που άφησαν τη σχολή νοσηλευτικής να φύγει και να καταρρεύσει. Λοιπόν, ο καθένας να αναλάβει το μερίδιό του, την ευθύνη του και να κάνει το καλύτερο δυνατό, κύριε Βαφιάδη. Απλά είναι τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω ότι τώρα θα πρετανεύσει η λογική του να μην πράξουμε, να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, γιατί το δίστεξα Μαρτίνο, όπως ξέρετε, ουκ ανδρός σοφό. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, για τα όσα είπαμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί αυτό δεν σταματά έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου, μιλώντας στο Maximum FM, Δημήτρη Κολλιό, στάθηκε στα πρόσφατα λεγόμενα του Προέδρου του Σωματείου Διάζωμα, του κ. Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος με τις δημόσιες τοποθετήσεις του στέλνει μήνυμα ανησυχίας και προβληματισμού για την πορεία υλοποίησης όλων όσων έχουν αποφασιστεί από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, εφόσον, όπως είχε πει, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένοι πόροι. Ο κ. Ζερμετζόπουλος ανέφερε πως σύντομα το τοπίο θα ξεκαθαριστεί και όλοι θα γνωρίζουν για τα έργα και τα ποσά. Την έκκληση που απίφθινε ο Σταύρος Μπαίνος, πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα και μέλος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγες ημέρες, να ξεκαθαρίσουν γρήγορα το τοπίο στον Εύρο, όπως το έκανα στη Θεσσαλία, για να προχωρήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, μιλώντας στο Maximum FM Δημήτρη Κολλιό, λέγοντας πως έχει ακούσει όλα όσα έχει δηλώσει αυτό το διάστημα ο κύριος Μπαίνος. Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του Σωματείου είχε πει σε έντονο ύφος, εκφράζοντας την αγωνία του, ότι για να προχωρήσει το έργο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης θα πρέπει τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να ανακοινώσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, πόσα χρήματα και από πού θα διατεθούν. Με λίγα λόγια, ο κύριος Μπαίνος είχε τονίσει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει και με ποιο τρόπο. Διαφορετικά, τίποτα δεν μπορεί να συνεχιστεί και κατ' επέκταση να υλοποιηθεί, υποστηρίζοντας παράλληλα το πρόγραμμα Εύρος Μετά. Πρέπει
πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό για να είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός είχε αναφέρει πως η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στην Ταδιά πρέπει να γίνει μόνο κάτω υπό το πρίσμα αυτών των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, για να έχει και νόημα πλέον η όποια συνάντηση φορέων και μελών της Επιτροπής με χειροπιαστά και μετρήσιμα βήματα. Ο κύριος Δερμετζόπουλος από την πλευρά του εξέφρασε την πεποίθηση ότι πράγματι στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει, χωρίς να πει το πότε με σιγουριά, θα ξεκαθαριστεί το τοπίο και θα οριστικοποιηθούν ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν και από πού για όλα αυτά που δρομολογεί και σχεδιάζει η Επιτροπή, ώστε όλοι να γνωρίζουν ποια έργα και ποιος θα τα προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαριστεί στην επόμενη επίσκεψη και του κ. Τριαντοπή, στην επόμενη συνεδρίαση ουσιαστικά που θα λάβει τόπο για άλλη μια φορά στην Ταδιά. Ναι. Υπάρχει ένα σχετικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ναι, το οποίο αυτή η Επιτροπή έχει εξαγγείλει. Το Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα αναλυθούν ποια έργα, με ποια χρονική προτεραιότητα, με βάση ποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ακούω αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπένος. Ναι. Τον άκουσα σε πολλές φορές συζητήσεις. Τα δήλωσε και ο διαζώσεις αλλά και στις συνεντεύξεις του. Νομίζω ότι η πλευρά της κυβέρνησης θα οριστεί ακριβώς ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αφορούν και πού. Δηλαδή υπάρχουν έργα υποδομών τα οποία εξελίσσονται. Πρέπει να τα κάνουμε, να τα επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο στον κόσμο και να ξεκαθαρίσουμε. Παραδείγματος χάρη την άλλη εβδομάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι στη συνεννόηση με τον κύριο Λιβάνιο όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα των τελωνίων μας. Σας λέω ένα παράδειγμα, ναι, κύριε Κόλλια. Θεωρώ ότι θα προκύψει μια επίσκεψη του κύριου Λιβάνιου που εκεί πέρα θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά το κράτος πόσο λεφτά συμβάλλει για την ανακαίνιση, που το κράτος μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ναι, έχει δώσει λεφτά να τρέξουν γρήγορα τα τελωνία, σε συνεργασία φυσικά και με την περιφέρεια, που από εκεί, ναι, πέρα θα υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ναι, το PEP της περιφέρειας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα σε ένα νέο συνεργατικό σταθμό. Mm-hmm. Όλα αυτά θα γίνουν ξεκάθαρα και στον κύριο Μπένο, αλλά και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, mm-hmm, έτσι ώστε να ξέρουν και οι πολίτες από Σεπτέμβριο ποια έργα θα προχωρήσει η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, ποια έργα θα ασχοληθεί η περιφέρεια, mm-hmm, και ποια έργα φυσικά όλα αυτά υπό την ομπρέλα της κυβέρνησης. Χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις καθώς εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις, κυρίως στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και λίγα 24 ώρα φορολογούμενοι λαμβάνουν email από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω των οποίων ενημερώνονται ότι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση καθώς περιήλθαν νέα δεδομένα στη διάθεση της αρχής από εργοδότης ή ασφαλιστικά ταμεία. Παράδειγμα, χιλιάδες συνταξιούχοι έλαβαν μήνυμα από την ΑΔΕ ότι ο ΕΦΚΑ έχει ανεβάσει άλλο αρχείο αποδοχών και πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι τις 26 του μηνός. Μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το αλαλούμ, για αυτό το μπάχαλο κυριολεκτικά, μα ποιος άλλος, ο κύριος Γιάννης Τζίμας, ο φοροτεχνικός μας, ο οποίος πιστεύω του έχουν πέσει τα μαλλιά με όλα αυτά που βλέπει αυτό το χρονικό διάστημα. Όχι τίποτα άλλο, κύριε Τζίμα. Εγώ χάρηκα όταν μιλούσαμε για τις προσυμπληρωμένες ότι επιτέλους κάνουμε ένα βήμα ως χώρα προς τα εμπρός. Τελικά προς τα πίσω τα κάνουμε τα βήματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ναι, τα λίγα που μου έμειναν λόγω ηλικίας μας τα έχει τελειώσει τώρα, μας τα έχει αποτελειώσει η ΑΔΕ. Εσείς τα λέγατε πάντως. Εγώ ήμουν λίγο επιφυλακτική και έλεγα μήπως και δεν είναι έτσι στο τέλος τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, κυρία Μπασκάκη, για ακόμη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε. Επιβεβαιωνόμαστε οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές και όλοι οι άνθρωποι της αγοράς ότι τέλος πάντων μέσα στα Υπουργεία δεν θα πρέπει να ακούν μόνο τους παχυλά αμοιβόμενους χαρτογιακάδες, όπως τους λέω εγώ, αλλά να ακούν τους ανθρώπους της αγοράς. Είχαμε τονίσει και από την πρώτη μας συνέντευξη που κάναμε, τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν και αναμενόταν να πολλαπλασιαστούν. Η Ομοσπονδία μας από 15, η Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από 15 Μαΐου είχε αποστείλει μία επιστολή στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ, όπου επεσήμενε 18 σημεία από τα οποία άλλα είχαν λυθεί έγκαιρα αλλά τα περισσότερα ήταν άλυτα και έχριζαν μεγαλύτερης προσοχής. Τότε όμως ο κύριος Υπουργός αποφάσισε να τα βάλει για ακόμη μια φορά
Να μιλούσε για συντεχνίες τότε ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, έβλεπε συντεχνίες, έβλεπε λογιστές να του κάνουν αντιπολίτευση, λες και εμείς έχουμε όρεξη να κάνουμε να ασκήσουμε πολιτική. Και προς Θεού δεν πολιτικολογώ αυτή τη στιγμή. Μα εδώ υπάρχει ένα πραγματικό αντικειμενικό ακριβώς, πρόβλημα, κύριε Τσίμα. Είναι πραγματικά γεγονότα. Και ερχόμαστε τώρα στο εξής τραγελαφικό. Δεν μιλάμε για την προθεσμία που λήγει στις 26 εβδόμου για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν μιλάμε για τις προσυγκυρωμένες που υπέβαλε από μόνο του το Υπουργείο στις 2 εβδόμου, όπου εκεί παρατηρήθηκαν τα 1000 μύρια λάθη. Δεν υπήρχαν σπίτια, δεν υπήρχαν τόκοι από τράπεζες, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Ένα σώρο, δεν υπήρχαν, λέει, αναπηρίες, δεν υπήρχαν μέσα αποδοχές. Δεν υπήρχε ένα εκατομμύριο πράγματα που έπρεπε να δηλωθούν και δεν υπήρχαν μέσα στις προσυγκυρωμένες. Σου λέει βέβαια το Υπουργείο ότι είσαι υποχρεωμένος, κύριε φορολογούμενε, να το ελέγξεις πριν εγώ να το στείλω. Εμέλαντε όμως πόσοι φορολογούμενοι ήξεραν παρά τις δικές μας οχλήσεις των λογιστών ότι έπρεπε μέχρι 36 να έρθουν για να ελέγξουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους. Γιατί και τον άλλο ξέρετε δεν μπορεί να... Εσάς δεν μπορώ να σας πιάσω από το λαιμό, ελάτε κυρία Μπασκάτη στο γραφείο οπωσδήποτε να δούμε τη δήλωση. Θα μου πει ρε Τζίμα, άσε με, θα την κάνω μόνος μου. Την έχει κάνει το Υπουργείο. Έτσι. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα εξάλλου. Δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Και ερχόμαστε εδώ και 2 μέρες τώρα και αντιμετωπίζουμε το εξής τραγελαφικό φαινόμενο. Να στέλνει μηνύματα η ΑΔΕ ότι αγαπητέ φορολογούμενε, σε ευχαριστούμε που υπέβαλες τη δήλωση. Βέβαια. Ωστόσο όμως διαπιστώθηκαν... Τι λαθάκια. Ναι, διαπιστώθηκαν κάποια λάθη. Διαπιστώθηκε ο φορέας σου ότι δεν είχε ανεβάσει κάποιες αποδοχές. Διαπιστώθηκε το ένα, διαπιστώθηκε το άλλο. Τρέχα να κάνεις συμπληρωματική δήλωση, τροποποιητική δήλωση, μέχρι τις 26 εβδόμου. Γιατί μετά τις 26 εβδόμου... Έχει και τα πρόστιμα. Έχει και το πρόστιμο. Ωστόσο, βέβαια, αυτό το πράγμα περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Έρχομαι εγώ και διερωτάμε, όπως και όλοι μας, γιατί το Υπουργείο, αφού διατείνονταν ότι όλες είναι προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει και στην αυτόματη προσυμπλήρωση τώρα των τροποποιητικών? Είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Έρχονται εδώ συνταξιούχοι κυρίως και φωνάζουν, βρίζουν, κάνουν... Και δίκαιο έχουν οι άνθρωποι. Έχουν δίκαιο οι άνθρωποι. Δεν έχει δικαίωμα, νομίζω, κανένας θεσμικός, κανένα Υπουργείο, καμία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να ταλαιπωρεί κυρίως και πρωτίστως τον Έλληνα φορολογούμενο κατά αυτόν τον τρόπο. Μέσα στους 41 βαθμούς. Γιατί δηλαδή το γεροντάκι να είναι υποχρεωμένο πρώτα απ' όλα να δει το email πρώτα απ' όλα, άκουσον, πρέπει να δει το email για να μπορέσει να καταλάβει αν υπόκειται σε αυτή την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης. Και μετά να τρέχει με τους 41 βαθμούς στο λογιστή, έλα και κάνε μου τροποποιητική. Και γιατί ρε λογιστή, εσύ δεν τα έβαλες κανονικά? Οπότε εκεί τους βγάζουμε τις βεβαιώσεις των αποδοχών τους. Κοιτάξτε, ο ΕΦΚΑ κυρίως δεν περιέλαβε κάποια επιδόματα και κάποιες αποδοχές. Ναι, αλλά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, κύριε Τζίμα, έρχεται να συζητηθεί και πάλι εντόνως πόσο αναξιόπιστο είναι για ακόμα μια φορά το ελληνικό κράτος. Γιατί αυτό είναι το διατάφτα. Όταν το ελληνικό κράτος δεν έχει διασφαλίσει αυτή τη διαδικασία, δεν έχει κάνει τη σωστή προετοιμασία και προεργασία, μετά και ο Έλληνας φορολογούμενος πώς θέλει να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, πραγματικά κι εγώ απορώ. Η αναξιοπιστία στο έπακρο. Γι' αυτό το απλό, έτσι, υποτίθεται. Το πιο απλό. Δυστυχώς, κυρία Μπασκάκη, και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να πω και να ρωτήσω. Αν δεν πάτε εσείς να κάνετε έγκαιρα τη φορολογική σας δήλωση, αν δεν πάτε να κάνετε την τροποποιητική δήλωσή σας έγκαιρα, βέβαια, θα έχετε πρόστιμο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι θεσμικοί που παρέλειψαν να ανεβάσουν στις φορολογικές δηλώσεις όλες αυτές τις αποδοχές και μπλέκουν, βάζουν δηλαδή τους φορολογούμενους να υποστούν τέτοια ταλαιπωρία, γιατί δεν έχουν καμία επίπτωση? Διερωτώμαι. Εύλογο το ερώτημα και η απορία σας, κύριε Τζίμα, θα αναλάβει ποτέ κάποιος
την ευθύνη σε αυτό το έρμο κράτος όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάτι στραβώνει. Προφανώς κάποιοι έχουν την ευθύνη. Προφανώς κάποιοι έχουν την ευθύνη. Σίγουρα. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να μπούμε όλοι μέσα να δούμε με τους κωδικούς μας αν έχει έρθει κανένα mail για να έρθουμε σε εσάς τους λογιστές να κάνουμε τις τροποποιητικές. Ακριβώς, και παρακαλώ όλους τους συνταξιούχους, κυρίως τους συνταξιούχους, να δουν τα email τους, γιατί έχουν έρθει στο email ειδοποιητήρια αν πρέπει να κάνει τροποποιητική δήλωση. Τους παρακαλούμε λοιπόν οι λογιστές φοροτεχνικοί να τρέξουν στα λογιστήρια να υποβάλουν την τροποποιητική τους. Βέβαια, να σας πω λίγο και κάτι. Δεν αφορά μόνο συνταξιούχους. Έχω μία περίπτωση, το έχω πει και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ενός γιατρού, νοσοκομιακού γιατρού, όχι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου του κάναμε τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα πριν από ένα μήνα. Ναι. Ξαφνικά του ήρθε τέτοιο μήνυμα προχθές και αυτουνού, ότι ξέρετε, ο φορέας σας τροποποίησε τις αποδοχές σας. Και πάμε και βλέπουμε τι, δεν υπήρχαν μέσα οι τακτικές αποδοχές του γιατρού. Καλά, είναι δυνατόν. Με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος, ενώ δικαιούταν σαν μισθωτός να πάρει κάποια επιστροφή, τώρα καλείται να πληρώσει. Θα πληρώσει και από πάνω. Να πληρώσει κιόλας. Ναι. Οι διπεάρχες δεν θα πρέπει να επιληφθούν αυτών των προβλημάτων. Δεν θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πολλαπλό. Περιλαμβάνει πολλές υπηρεσίες. Δυστυχώς. Πάρα πολλές. Εγώ πάντως διάβαζα κάποια στοιχεία για αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί, κύριε Τζίμα, που λέει ότι 6 στις 10 προσυμπληρωματικές χρειάζονται τροποποίηση. Δηλαδή, παραπάνω από το μισό πρέπει να ξαναυποβληθούν. Δηλαδή, διπλός σκόπος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, κυρία Μπασκάκη, το 70 με 80%. Αυτά τα στοιχεία δίνει το Υπουργείο Οικονομικό, γιατί ξέρετε, θέλει να ομορφύνει λίγο και την κατάσταση. Τώρα, μεταξύ μας, θέλουν να ωρεοποιήσουν. Να μην δείξει ότι αποτύχαμε τόσο πολύ. Αλίμονο. Μα εχθές, αφού έγινε όλο αυτό εδώ και με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το σύστημα, πέφτει, δεν πέφτει, υποβάλλεται, δεν υποβάλλεται, πάλι η Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών και όλη η τοπική σύλλογη των λογιστών έκαναν αίτημα προς το Υπουργείο μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο ότι, κύριοι, πρέπει να δώσετε μια παράταση. Τώρα και αν δεν είναι επιβεβλημένη. Μέχρι 39. Και βγήκε η ΑΔΕ εχθές, ο κύριος Πιτσιλής, και λέει ότι πιστεύουμε ότι θα τελειώσουν οι λογιστές φοροτεχνικοί μέχρι τις 26 εδώ, ναι, και φορολογούμε. Αυτό πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει, γιατί άκουγα ένα συνάδελφό σας στην Αθήνα που έλεγε ότι θα πρέπει ημερησίως να υποβάλλονται 129.000 φορολογικές δηλώσεις για να προλάβετε μέσα στις προθεσμίες. Μα είναι δυνατόν. Ακριβώς. Και το περιβόητο προσυμπληρωμένη δήλωση, αυτό που πανηγυρίζουν και διατείνονται ότι είναι 1,5 εκατομμύριο, ούτε 480.000 δεν ήταν, κύριε Μπασκάκη, τελικά. Απλά οριοποιούμε τα πράγματα. Ωστόσο, αυτό είναι το ένα μέρος του προβλήματος. Υπάρχει κι άλλο πολύ χειρότερο. Υπάρχει κι άλλο πολύ χειρότερο, κύριε Μπασκάκη. Πού θα πάτε, στους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Τζίμα? Ακριβώς. Οι άνθρωποι κλαίνε γοερά. Εγώ αυτό θα πω μόνο. Ναι, κλαίνε γοερά, όπως το είπατε. Είναι όλες οι περιπτώσεις των επαγγελματιών. Το λέγατε πάντως εσείς, όχι με τεκμαρτό, όχι έτσι, αυτό το οριζόντιο μέτρο με αυτόν τον τρόπο. Όχι αυτό το οριζόντιο μέτρο. Το ξαναλέω πάλι, ότι όποιος επιβάλλει οριζόντια μέτρα δηλώνει την αδυναμία του να καταπατήσει το πρόβλημα εκεί που υπάρχει, να καταπατήσει τη φοροδιαφυγή εκεί που υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μελετημένο, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Το σύστημα έτσι όπως έγινε, κύριε Τζίμα, ξέρετε τι είναι. Σαν να παραδέχεται το κράτος ότι εγώ πραγματικά δεν μπορώ να βρω αυτόν που φοροδιαφεύγει, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά θα τα ξαναπούμε λίγο πάλι και θα σας πω ένα παράδειγμα πελάτησάς μου, η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν ασκεί το επάγγελμά της λόγω κάποιου προβλήματος υγείας. Ωστόσο, η γυναίκα, επειδή βγαίνει τον Ιούνιο το 25 στη σύνταξη, αποφάσισε να πληρώσει για 1,5-2 χρόνια τις εισφορές της στον ΕΦΚΑ. Ήρθε να κάνουμε τη φορολογική της δήλωση, μηδέν έξοδα, και της βγήκε ένας φόρος 3.800 ευρώ, κυρία Μπασκάλη. Αυτό μαθηματικά πώς γίνεται ακριβώς? Αυτό μαθηματικά, σύμφωνα με τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος, είναι μαθηματικός τύπος του Υπουργείου. Ναι. Φαντάζομαι η γυναίκα τι έπαθε, έτσι. Του επαγγέλματος, σύμφωνα με το ελάχιστο
μεικτό εισόδημα ενός μισθωτού. Δυστυχώς εδώ έπρεπε να παραμετροποιηθεί όλο αυτό το σύστημα. Θέλετε να επιβάλλετε την φορολόγηση, την τεκμαρτή φορολόγηση, παραμετροποιήστε το. Άλλες οι συνθήκες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις μεγαλοπόλεις και άλλες στην επαρχία. Παραμετροποιήστε το και δείτε και τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας. Προφανώς. Στο τέλος. Άλλο το Ορμένιο, το έχουμε ξαναπεί, και άλλο το Κολωνάκι Κυκλιφάδα. Το πολύ ευνοϊκό είναι ότι αποφάσισαν έστω και καθυστερημένα και εξαίρεσαν από αυτόν τον τρόπο φορολόγησης αυτούς που είναι στα χωριά κάτω των 500 κατοίκων, που έχουν έδρα επαγγελματική, ναι, στα χωριά. Εκτός και άμα υπολογίζουμε τους παράνομους μετανάστες και τους παράτυπους μετανάστες, κύριε Τζίμα. Είδατε τι πάθαν στο φυλάκιο, άλλη συζήτηση κι αυτή. Βέβαια. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω πια. Πρέπει να πούμε λίγο, συμπληρώνοντας, κυρία Μπασκάκη, ότι έχουμε τα εξής δεδομένα. Έχουμε την υπερφορολόγηση των επαγγελματιών, από τα οποία προκύπτει κύριος φόρος. Από τον κύριο φόρο προκύπτει και μία προκαταβολή φόρου, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Λόγω του αυξημένου φόρου, κύριου φόρου. Στο αντιστάθμισμα πανηγύριζε το Υπουργείο και λέει ότι μείωσα το τέλος επιδιδεύματος το μισό. Μα όταν εμένα μου παίρνεις 2.000 φόρο και προκαταβολή άλλα 1.100 ευρώ, δηλαδή σου δίνω εγώ 3%, μου μείωσες εσύ 300 ευρώ, αυτό δεν θεωρείται ανταποδοτικό. Αυτό θεωρείται χαρά. Γενικώς αυτά είναι άλλα μαθηματικά, κύριε Τζίμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και επίσης, κυρία Μπασκάκη, αυτό που διαπιστώνουμε τώρα, βέβαια το είχαμε καταλάβει και το λέγαμε στους επαγγελματίες, ότι ήταν πολύ σωστά μελετημένο και ο χρόνος και ο τρόπος που βγήκε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί ήταν 15 Δεκεμβρίου, δεν προλάβαινε να αντιδράσει κανένας. Τα εισοδήματα, τα καθαρά εισοδήματα των επαγγελματιών, σαφώς και αυξήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν. Από εκεί και πέρα προκύπτει και μία έξτρα επιβάρηση ενός φόρου, ένα πέναλτι, από δαπάνες που δεν έχουν κάνει οι επαγγελματίες με τις κάρτες τους. Μάλιστα. Γιατί ξέρω εγώ, ξέρετε κι εσείς, ότι βγάζω 300 ευρώ το μήνα και πρέπει 100 ευρώ κάθε μήνα να έχω με την κάρτα μου. Όταν έρχεται το Υπουργείο και ψηφίζει τέτοιο φορολογικό νομοσχέδιο στις 15 Δεκεμβρίου, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα αγορές. Οπότε έχουμε ακόμη μια προσάρτηση στο φόρο, το πέναλτι λόγω του ελλείμματος των αποδείξεων. Είναι καθολικό αυτό που σας λέω. Ναι. Αυτό που σας λέω είναι καθολικό. Αυτοί που τα σκέφτονται όλα αυτά, εγώ απορώ. Απορώ πώς τα σκέφτονται όλα αυτά, με τι τρόπο τα προγραμματίζουν, με τι τρόπο τα κατευθύνουν, κύριε Τζίμα. Πραγματικά είναι απορία. Τώρα ποιος θα μου τη λύσει δεν ξέρω. Δεν γιατί σίγουρα πρόβλημα. Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις είναι άνθρωποι ειδικοί, επιστήμονες, έχουν τη γνώση, ξέρουν, αντιλαμβάνονται, κατανοούν και τι γίνεται έξω στην αγορά. Τελικά το αποτέλεσμα δείχνει το ανάποδο, κύριε Τζίμα, το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να είμαστε λίγο δίκαιοι στην κουβέντα μας, όσο μας παίρνει για να ολοκληρώσουμε, άκουσα κι εγώ κυβερνητικά στελέχη που λένε, αφήνουν ένα ενδεχόμενο να επανεξεταστεί λίγο αυτό το σύστημα. Τώρα το λίγο δεν ξέρω πώς το μετρούν. Θα δείξει. Αυτά που έχουν διαρρεύσει για καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο και όλα αυτά εδώ, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άλυση. Γιατί αυτό ήρθε για να μείνει, κακά τα ψέματα. Αλήμα. Ο επαγγελματίας είναι αυτός που θα πρέπει να πληρώσει τις όποιες αυξήσεις δίνονται στους συνταξιούχους, τις όποιες αυξήσεις δίνονται στους μισθωτούς. Τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι ο επαγγελματίας είναι αυτός που τράβηξε το κουπί μέσα στις πανδημίες, με τις κρίσεις από το 2010 και δυστυχώς έρχεσαι εσύ κράτος και ειδικά των μικρομεσαίων τον σπρώχνεις στον γκρεμό. Όλα αυτά έπρεπε να τα λάβουν υπόψη τους. Δυστυχώς είναι άνθρωποι των γραφείων και νομίζω, εγώ το λέω ευθαρσώς πλέον, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δεν έχουν σχέση με την πραγματική αγορά. Μάλιστα. Συμφωνώ να δεχτώ ότι ο επαγγελματίας κλέβει. Να το δεχτώ αυτό, ότι ο επαγγελματίας κλέβει. Βρες τρόπο να τον εντοπίσεις. Μην τους βάζεις όλους το ίδιο σακί με τον ίδιο τρόπο. Βρες τρόπο να τον εντοπίσεις, τόσο απλά. Βρες τρόπο. Έτσι ακριβώς, κυρία Μπασκάκη. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε σήμερα. Καμπανάκι, email, ΑΔΕ, λογιστές, σε εγρήγορο σχόλιο. 26 Εβδόμου. Ημερομηνία 26 Εβδόμου. Ούτε 31. 26.
Τι συμφέρει αυτό. Εντάξει, σε κάποιους άρεσε το 26, τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Τα στελέχη της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια που βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη προκειμένου να ελέγξουν υποδομές και να αξιολογήσουν τις συνθήκες πτήσεων των υδροπλάνων που θα εκτελούν το δρομολόγιο μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες όπως ήδη σας έχουμε πει και αυτές δείχνουν πως το εγχείρημα μπορεί να προχωρήσει και μάλιστα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε τα υδάτινα πεδία που μπορούν να δημιουργηθούν να υποδεχτούν και τα πρώτα υδροπλάνα μέσα στους επόμενους μήνες. Την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στηρίζουν και οι επαγγελματίες της Σαμοθράκης. Αυτό παρακολουθούμε και εμείς, αυτό μαθαίνουμε. Πιστεύω στο συμβούλιο που έχουμε το επόμενο το Σάββατο θα μας ενημερώσει επίσημα ο Δήμαρχος που είχε, όπως λες, τη συνάντηση με τον κύριο Κοζάρη και με τον διευθύνοντα της εταιρείας. Mm. Τώρα, εδώ βλέπουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα υδροπλάνα, είναι καταιγιστικές. Εμείς ακούγαμε όλα τα χρόνια, τώρα θα καταλάβουμε ποιος μας έλεγε ψέμα ότι χρειάζεται υδατοδρόμιο, χρειάζεται ειδική μελέτη, χρειάζεται χιλιαδιό και αυτά καθυστερούν και αργούν. Τώρα βλέπουμε ότι τον Αύγουστο ήδη θα γίνονται πτήσεις των 40 ευρώ. Λοιπόν, τον Αύγουστο. Εδώ είμαστε, έτσι μαθαίνουμε. Ότι λένε για τον Αύγουστο ότι θα κάνει τα πρώτα δοκιμαστικά θα είναι. Τέλος πάντων, μένει να το δούμε, Δημήτρη, το Αύγουστο. Καλό δούμε. Είναι, μακάρι να γίνει. Ναι. Εγώ έχω πει συχνά. Δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο, Γιάννη. Δεν σε βλέπω. Όχι, ναι. δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο. Πώς λένε, ψωμί περιμέναμε τη στιγμή μας ήρθε. Δηλαδή, εγώ επιμένω τον τελευταίο καιρό ότι τα ταχύπλα είναι αυτά πλέον αυτή τη δεδομένη στιγμή. Γιατί με τη ζάντε και με την χωρητικότητά τη και με τη συνέπειά τη έχουμε αναβαθμίσει πραγματικά. Τουλάχιστον Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, που στην κοινωνία μας χωρίς να μένουν απ' έξω αυτοκίνητα. Όμως ο ημερήσιος τουρισμός, ο τουρισμός που θα μπορούσε να γνωρίσει εφημερών της Σαμοθράκη, που μένει στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης, που επισκέπτεται η Αλεξανδρούπολη, οι εκδρομές και πολλοί πολύ άλλοι σύλλογοι. Ο Αλεξανδρούπολης ο ίδιος που θέλει να κάνει μια πρωινή απόδραση και να γυρίσει το απόγευμα, αυτόν δεν τον έφερε. Χρειάζεται το ταχύπλο. Επιμένω, το είπα στους υπουργούς, το είπα σε όποιον συναντώ, είναι πλέον. Απαιτούμε, είναι αυτή τη στιγμή αναγκαίο να πει ένα ταχύπλο. Τώρα μας ήρθε υδροπλάνο. Θα βοηθήσει. Με διαδικασίες από ό,τι φαίνεται εξπρές θα προχωρήσει η δρομολόγηση των υδροπλάνων που θα συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη σε 13 λεπτά της ώρας. Ο πιλότος και επικεφαλής του τεχνικού τμήματος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, ο κύριος Αποστολάκης, ολοκλήρωσε τις αυτοψίες σε λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης και διαπίστωσε από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απαραίτητες οι κατασκευές νέων υποδομών για την αδειοδότηση υδάτινων πεδίων όπως προβλέπει η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης. Έτσι εκτιμά ότι ο στόχος για τη δρομολόγηση των υδροπλάνων από το Σεπτέμβριο είναι πολύ εφικτός και δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να εκτελούν και πτήσεις μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης σε 25 λεπτά. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ ελπιδοφόρα θα μας τα επιβεβαιώσει αμέσως τώρα ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Εύρου, ο κύριος Νίκος Κοζάρης, που όπως έχουμε πει έχει πάρει αυτή την υπόθεση επόμου και θα την πάει μέχρι τελικής πτώσεως προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Κύριε Κοζάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπασκάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα κύριε Μπασκάκη, μετά από την προϋπάρχουσα συμφωνία που έχουμε κάνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Εύρου με τα ελληνικά υδατοδρόμια, επισκέφθηκε πρόσφατα τεχνικό κλιμάκιο της εταιρείας προκειμένου να κάνει την αυτοψία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Διαπιστώθηκε ότι δεν χρειάζεται καμία υποδομή για τη δημιουργία των υδάτινων πεδίων. Επίσης επισκεφτήκαμε το λιμανάκι της Μάκρης εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ως εναλλακτική λύση προκειμένου να προσγειώνονται και εκεί τα υδροπλάνα και στην Σαμοθράκη το λιμάνι στα Θέρμα. Είμαστε στην ευχάριστη αναμονή, περιμένουμε τώρα την κατάθεση του φακέλου. Σε ένα μήνα περίπου ευελπιστούμε να βγουν οι άντες στα υδάτινα πεδία. Και η πρώτη πτήση, η δοκιμαστική Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη θα είναι μια πραγματικότητα στο τέλος
του επόμενου ή μεθεπόμενου μήνα. Ναι, γιατί ο Αύγουστος, κύριε Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε λίγο τα πράγματα μπαίνουν σε μία, ας το πούμε, παύση και κανείς καταλαβαίνει ότι οι διαδικασίες δεν μπορούν να τρέξουν γρήγορα. Ωστόσο, όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα όσα εντόπισαν, αποτύπωσαν και κατέγραψαν οι άνθρωποι που ήρθαν από την εταιρεία σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, με τη σειρά τους θα τα μεταφέρουν, και εδώ είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, στα αρμόδια Υπουργεία. Σωστά, κύριε Βασκάλη, και στο ΙΕΝ και στο Υπουργείο Υποδομών είναι τώρα πλέον μια πολύ εύκολη διαδικασία. Τους δίνουμε μαξιμένη τροφή, θα έλεγα. Αυτό έχουν πάρει τις συντεταγμένες. Εδώ ο κύριος Αποστολάκης, ο εξειδικευμένος πιλότος και εκπαιδευτής της εταιρείας, μιλούσε απευθείας με τους άλλους μηχανικούς στο κέντρο της εταιρείας και δίναν τις συντεταγμένες προκειμένου να γίνει ο θαλάσσιος διάδρομος. Αυτό που θέλουν να καταλάβουν οι αγαπητοί τηλεθεατές σας είναι ότι το υδροπλάνο, κυρία Μπασχάκη, θα προσγειώνεται έξω από το λιμάνι, σε θαλάσσιο διάδρομο που θα γίνει, και μετά ως σκάφος θα μπαίνει μέσα και θα μπαίνει κοντά στην ξηρά. Δεν χρειάζεται καμία υποδομή. Ήδη είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωρίζω ότι ξεκινάει και μια προσπάθεια από την πλευρά του νομού Καβάλας, νομίζω. Έχει γίνει ήδη, νομίζω ότι έχουμε γίνει ήδη δίκτυο, αφού έχει μπει Θεσσαλονίκη μέσα, Γερισσός, Ουρανούπολη, Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα θα γίνει και Θάσος. Ενημερώνουμε τώρα ότι η πρώτη δοκιμαστική πτήση θα γίνει σε ένα μήνα περίπου και για τη Χίο και τα Ψαρά, που θα προσπαθούν να συνδεθούν με Λίμνο και Λέσβο. Οπότε το πρώτο δίκτυο, μεγάλο δίκτυο, θα είναι στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο με τη συμμετοχή και της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι να τα δούμε να υλοποιούνται. Εγώ κρατώ τη δική μας θετική έκβαση ότι σε λίγο καιρό, σε πολύ λίγες μέρες, ένα μήνα από τώρα σχεδόν, μπορούμε να μιλάμε κάτω υπό άλλη συνθήκη, και από ό,τι καταλαβαίνω τα πράγματα δρομολογούνται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όντως τα υδροπλάνα να εγκατασταθούν και να τα δούμε να κάνουν και τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις. Κύριε Κοζάρη, με πολύ ενδιαφέρον, σε ένα μήνα από τώρα σχεδόν θα τα ξαναπούμε για να μας πείτε τι άλλο προβλέπετε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι όλα να ευωδοθούν κατευχήν. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πασκάλη, και να ξέρετε ότι αυτό το εγχείρημα έχει τη συνέννηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έδωσε ως αναπτυξιακή εταιρεία να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες αυτές ενέργειες και να το φέρουμε εις πέρας. Το πίστεψε ο κύριος Τοψίδη σε αυτό το εγχείρημα, σε αντίθεση με άλλους που δεν το είχαν πιστέψει, κύριε Κοζάρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μόλις 5.000 άτομα θα κάνουν διακοπές στον Εύρο. Με το Εύρο Σπας είχαν γίνει περισσότερες από 20.000 αιτήσεις για τον νομό Εύρου. 30.000 είναι οι δικαιούχοι για τη Θεσσαλία. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τους 35.000 δικαιούχους του Thessaly Pass και Euro Pass έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Στο διάστημα της περίοδου υποβολής δημιουργήθηκαν περισσότερες από 206.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν 186.937. Από αυτές, 96.263 αφορούσαν στο πρόγραμμα Thessaly Alpha Pass 2024, 70.648 το Thessaly Vita Pass 2024 και 20.026 το Eurospass 2024. Από την κλήρωση κατανεμήθηκαν οι ακόλουθοι δικαιούχοι για τα προγράμματα Άιλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Για το πρόγραμμα Eurospass, 5.000 δικαιούχοι με κάθε χρωστική κάρτα να αξίζει 200 ευρώ, χωρισμένοι σε τρεις φάσεις. 1.000 για τη φάση 1, Ιούλιος-Αύγουστος, 2.000 για τη φάση 2, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και 2.000 για τη φάση 3, Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Για το πρόγραμμα Thessaly Alpha Pass, 21.000 δικαιούχοι σε κάθε χρωστική κάρτα να αξίζει 100 ευρώ, χωρισμένοι σε τρεις φάσεις. 7.000 για την πρώτη φάση Ιούλιος-Αύγουστος, 7.000 για τη φάση 2, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, 7.000 για τη φάση 3, Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Για το πρόγραμμα Thessaly Vita Pass, 9.000 δικαιούχοι με κάθε χρεωστική κάρτα να αξίζει 150 ευρώ, χωρισμένοι σε τρεις φάσεις. 3.000 για τη φάση 1, Ιούλιος-Αύγουστος, 3.000 για τη φάση 2, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και 3.000 για τη φάση 3,
23 Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους και τα τελευταία 4 ψηφία του άφημί τους. Μπορούν επίσης να επαληθέσουν την κατάσταση της αίτησής τους συνδεόμενοι στην εφαρμογή τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση θα φέρουν την κατάσταση κληρωθήσα. Μετά την έκδοση της κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα ειδοποιήσει το δικαιούχο μέσω SMS και email για το πώς μπορεί να ενεργοποιήσει την κάρτα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την αποθήκευση της ΑΕΛΣ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κινητό τηλέφωνο που να υποστηρίζει τεχνολογία NFC και ανέπαφες συναλλαγές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.